Η αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι τώρα είχε μια παγκόσμια πρώτη. Αντί να κάνει αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, έκανε αντιπολίτευση προς την Ελλάδα. Και αυτό το έδειξε ξεκάθαρα στην αξιολόγηση. Αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα και το μένος που έχει η κυβέρνηση, όταν ιδιαίτερα σήμερα, πριν από λίγη ώρα, η Ελλάδα για πρώτη φορά, στο δεκαετές ομόλογο, έπεσε 7,5 μονάδες και έφτασε στο 5,425%, χαμηλότερο δηλαδή, από το Δεκέμβριο του 2009. Είναι φυσικό λοιπόν ότι θα έπρεπε να βρει ένα τέχνασμα προκειμένου να μεταφέρει τη συζήτηση αλλού. Και έρχεται σήμερα εδώ η αξιωματική αντιπολίτευση και έχει τη δεύτερη πρωτοτυπία. Για πρώτη φορά μετά την εποχή του Κοσκοτά έχουμε την αξιωματική αντιπολίτευση να ταυτίζεται με έναν πολίτη, με έναν επιχειρηματία. Ο οποίος επιχειρηματίας όμως δεν είναι ένας απλός επιχειρηματίας που αγόρασε ένα μέσο μαζικής ενημερώσεως. Είναι ένας πολίτης που έχει εκκρεμίσει υποθέσεις με τη δικαιοσύνη. Για την υπόθεση Νουρ φέρεται να έχει εμπλοκή με χρηματοδότηση του ναρκοπλοίου και υπάρχουν εμβάσματα από τις εταιρείες συμφερόντων του προς τον Γιαννουσάκη, δηλαδή τον Ισοβίτη, αυτός ο οποίος φέρεται ότι είναι ο μάρτυρας που ήθελε να καταθέσει. Εμπλέκεται στην υπόθεση ξεπλήματος μαύρου χρήματος στην Ελλάδα για λαθρεμπόριο πετρελαίου και υπάρχουν πέραν των απορρίτων καταθέσεων του Γιαννουσάκη σύλληψη του διευθυντή του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Σιτιχάκη, του Ελευθέριου Βενιζέλος με 622.000 ευρώ και παράλληλα, το καταθέσω αυτό, και παράλληλα υπάρχει εμπλοκή του με δίωξη κακουργηματική από εισαγγελέα Δασκαλόπουλο από τις 5 Σεπτεμβρίου του 2016, όπου δύο φορές οι αρμόδιοι εισαγγελείς, ο κύριος Σταματοδιάνος και η κυρία Ρουσία, που αναλάβαν έχουν δηλώσει αποχή. Αυτός είναι λοιπόν ο επιχειρηματίας, ο οποίος έρχεται να υπερασπιστεί σήμερα ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι η πρώτη φορά, λέω, μετά το 2000, μετά την υπόθεση Κοσκοτά, όπου τότε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μετέπειτα υπουργός, ο κύριος Σούρλας, κατέθεσε ερώτηση για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ξέρετε τι έγινε τότε? Εκλήθη να ανακαλέσει την ερώτηση, βγήκε ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία ο συγκεκριμένος βουλευτής και ότι κινείται προσωπικά και μάλιστα με δημοσίευμα εφημερίδα Καθημερινή, την οποία αγόρασε εν συνεχεία ο κύριος Κοσκοτάς, γράφει ύποπτη ερώτηση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Το καταθέτω στη Βουλή. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η υπόθεση Νουρ δεν είναι μια απλή υπόθεση ναρκωτικών. Είναι μια υπόθεση που έχει διεθνείς προεκτάσεις. Μια υπόθεση που αφορά διακίνηση ναρκωτικών 3 τόνων αξίας άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ, που πέραν ότι θα σκοτώνανε πάνω από 100.000 παιδιά, πέραν ότι το προϊόν των χρημάτων αυτών φέρεται να έρχεται από το Ιράν και πιθανώς και το πετρέλαιο το οποίο μετέφερε θα αποτελούσε αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως σήμερα αναφέρει το έγκριτο Ινστιτούτο Gates Online Institute, θυμίζω ότι είναι το Ινστιτούτο που στήριξε την υποψηφιότητα Τραμπ, και μάλιστα αναφέρει ότι η υψηλή κοινωνία της Ελλάδος, η υψηλή ελίτ, θα κάνει τα πάντα προκειμένου να προστατεύσει, να μην αποκαλυφθεί η υπόθεση αυτή που έχει να κάνει με θέματα εθνικής ασφάλειας, ευθύνη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εκτός από την εθνική ασφάλεια με τις διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θα σας θυμίσω ότι εμπλέκονται στην υπόθεση Τούρκοι, έμποροι ναρκωτικών, και θα σας θυμίσω ότι είναι από την εποχή του Χουσέιν Ογλού, Τούρκοι έμποροι ναρκωτικών με σχεδιασμό από το τουρκικό κράτος βάζανε ναρκωτικά στην ελληνική κοινωνία, όπως και σε στρατόπεδα. Και τέλος, είναι μια υπόθεση που αφορά όλων μας, ιδιαίτερα σήμερα, που είναι η μέρα της κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Άρα, είναι μια υπόθεση η οποία αφορά την εθνική ασφάλεια και την ιδιότητά μας Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Πότε βγήκε αυτή η υπόθεση στον αέρα? Η υπόθεση αυτή βγήκε στον αέρα ακριβώς μετά από την εισβολή της οικονομικής αστυνομίας για τις καταθέσεις Γιαννουσάκη στις επιχειρήσεις του κυρίου Μαρινάκη, 14-15 έκτου, και μάλιστα όταν στις επιχειρήσεις αυτές δεν βρέθηκαν τα παραστατικά που να αποδεικνύουν ότι το πετρέλαιο ήταν αυτό που πληρώθηκε για τον Ουρ, αλλά όπως είπανε στις εταιρείες του κυρίου Μαρινάκη στην οικονομική αστυνομία, ήταν, λέει, για να εξυπηρετήσουμε κάποια τιμολόγια.
Αυτό συνεχίζει να το διερευνά η οικονομική αστυνομία. Κατά διαβολική σύμπτωση δε, μετά την είσοδο της 14η και 15η έκτου στις εταιρείες του κυρίου Μαρινάκη, ο κύριος Μαρινάκης στο εστιατόριο Παπαϊωάννου στην Πειραιά βρίσκεται με την κυρία Τώρα Μπακογιάννη και με την κυρία Αλεξία Μπακογιάννη. Σύντροφος της κυρίας Αλεξίας Μπακογιάννη, ο κύριος Παπαδόπουλος, που είχε αναλάβει στα μέσα του κυρίου Μαρινάκη την επίθεση εναντίον μου. Είναι για να θυμίζω σε όσους δεν θυμούνται, αυτοί οι οποίοι πήραν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 300.000 ευρώ για να στηρίξουν τον έρανο των 50.000 ευρώ. Είναι ακριβώς η περίοδος εκείνη που ο Υπουργός Βορύδης και προηγουμένως ο Υπουργός Γεωργιάδης μοιράζουν τα χρήματα του Κερπνό. Ένας δε εκ των ανθρώπων που παίρνουν χρήματα του Κερπνό είναι ο καταδικασμένος ως εγκέφαλος της υποθέσεως, ο κύριος Εμίλιος Κοτσόνης, που στις τρεις δικογραφίες που σας προανέφερα έχει δεκάδες συνομιλίες με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι εξαπλώνουν μαζί του και στον Άμμο, στη Μύκονο. Είναι ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ήταν συνέτερος, μάλλον αφεντικό, του κυρίου Κουρτάκη, στο Μετρόραμα, το οποίο κατά διαβολική σύμπτωση είχε την ίδια ακριβώς διεύθυνση τα παραπολιτικά. Ο κύριος Κουρτάκης είναι αυτός ο οποίος καταδικάστηκε πριν από λίγους μήνες σε 2 χρόνια φυλακή από μένα για συγκοβατική δυσφήμιση, γιατί είπε ότι ο γιος μου είναι τρομοκράτης και φίλος της Πόλα Ρούπα, και συνολικά τους τελευταίους 6 μήνες έχει φάει 6 χρόνια φυλακή. Είναι εκείνος που από τα μέσα του κυρίου Μαρινάκη, ένα εκ των μέσων, τα παραπολιτικά, την προηγούμενη έκδοση, αφιέρωσε για πρώτη φορά σε πολιτικό 26 σελίδες, 158 φορές το όνομα Καμένος, 64 το Υπουργός Άμυνας και 9 φορές ΑΝΕΛ. Με ποιους δικηγόρους? Μάχουμε φυσικά τον έμιστο δικηγόρο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Βορύδη. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πια έχουμε μία ξεκάθαρη υποστήριξη ενός υπόπτου, αν θέλετε, ενός εμπλεκόμενου σε 4 υποθέσεις, που ο ίδιος ο Γιαννουσάκης, ο οποίος ζήτησε να καταθέσει από μένα, έχει καταγγείλει τον ίδιο τον κύριο Μαρινάκη. Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πρώτοι αποκάλυψαν, και δεν ήμουν εγώ βέβαια, ήτανε η εκπομπή που μπαίνθηκε στο σκαί του κυρίου Αλαφούζου. Θα σας θυμίσω ότι στο σκάι του κύριου Αλαφούζου, στην εκπομπή δίκη του κυρίου Θωμαίδη, έχουν όλα τα δελτία, είναι στη διάθεσή σας, τότε της δίκης, αναφέραν με λεπτομέρειες την εμπλοκή, την πιθανή εμπλοκή, λέω εγώ, του κυρίου Μαρινάκη στην υπόθεση του Νουρουάν, όπως επίσης και στα στημένα του ποδοσφαίρου. Είναι αυτοί οι οποίοι αποκάλυψαν τις σχέσεις και μπήκε εν συνεχεία η υπόθεση μέσα στην έρευνα της δικαιοσύνης. Καταθέτω εδώ τις εταιρείες του κυρίου Μαρινάκη που συστεγάζονται, της εταιρείας του κυρίου Κοτσόνη, Εμιλίου Κοτσόνη, ο οποίος ήταν μαζί με τον κύριο Κουρτάκη στο ιδιοκτήριο. Και πάμε τώρα στο θέμα του κρατουμένου. Όταν ένας κρατούμενος αποκαλύπτει σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση 3 τόνων ηρωίνης, αναφερόμενος σε κορυφαία πρόσωπα του επιχειρήν και της πολιτικής ζωής, τον λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Τα ναρκωτικά δεν είναι μόνο ποινικό αδίκημα. Είναι θέμα, δεν είναι μόνο θέμα δικαστικό. Είναι πολιτικό, αλλά κυρίως κοινωνικό θέμα. Και όταν εξομολογείται στο δημοσιογράφο ότι κινδυνεύει η ζωή του, του ιδίου και της οικογένειάς του, για όσα φοβερά και αποκάλυπτα έχει αποκαλύψει, ζητάει την προστασία της πολιτείας και είσαι υποχρεωμένος ότι την παρέχεις. Για το ζητούμενο είναι η αποκοπή του δρόμου της ηρωίνης και η εξάλληψη των καθαρμάτων που την εμπορεύονται. Όταν ο δημοσιογράφος εθέτει πρώτων ευθυνών, ρωτήστε τον ίδιο, γιατί ζήτησε από μένα και όχι από τον Υπουργό Δικαιοσύνης πρώτα. Και είναι ο παραλήπτης της ίδιας επιστολής που εγώ είχα πάρει και είχα καταθέσει τη δικαιοσύνη πριν από αρκετούς μήνες και εμπλέκει το συγκεκριμένο πρόσωπο, τότε είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τον νόμο και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Όταν το πρόσωπο που εμπλέκεται ο Ισοβίτης, που εμπλέκει ο Ισοβίτης αποκαλύψεις του για το μεγαλύτερο φορτίο ηρωίνης που πιάστηκε, είναι εκτός από εφοπλιστής, πρόεδρος μιας από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές ομάδες του τόπου και ταυτόχρονα φέρει και πολιτική ιδιότητα ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, τότε πολλαπλασιάζονται αυτά στην ιωστή. Και μάλιστα, πριν προχωρήσω στην επικοινωνία με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης, έκανα την επικοινωνία με δικαστή.
ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι ο πολιτικός όχι μόνο έχει δικαίωμα να επικοινωνήσει με φυλακισμένο πολίτη που αποκαλύπτει σοβαρά εγκλήματα όταν αυτό του ζητηθεί και όταν αντιληφθεί ότι κινδυνεύει η ζωή του κρατουμένου, αλλά έχει και υποχρέωση να το πράξει. Εάν ο πολιτικός έχει ευθύνη για όλους τους πολίτες, κατά μείζον λόγο έχει ευθύνη για τους πολίτες που στερούν τις ελευθερίες τους. Και πάμε στα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Κατά το άρθρο 30 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχει το δικαίωμα παραγγείλει στον εισαγγελέα πλημμυλιωδικών τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για κάθε αξιόπινη πράξη. Κατά το άρθρο 40 του ίδιου κώδικα, ακόμα και οι ιδιώτες οφείλουν να αναγγείλουν στον αρμόδιο εισαγγελέα αν αντιληφθούν αξιόπινη πράξη που διέχεται αυτό το επαγγέλματο. Ειδικότερα δε στις υποθέσεις ναρκωτικών, και εδώ μιλάμε για τη μεγαλύτερη υπόθεση ναρκωτικών στην Ευρώπη, κατά το άρθρο 27 του κώδικα περί ναρκωτικών, του νόμου 41-39 του 12 που εσείς ψηφίσατε, ο νομοθέτης επιβραβεύει αυτούς που δίνουν πληροφορίες για την αποκάλυψη των διακινητών ναρκωτικών και τους χορηγεί ελαφρυντικό, αναστολή εκτέλεση ποινής και αποφυλάκηση. Για να δώσουν το μεγαλύτερο ψάρι δηλαδή. Εξάλλου και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 28 του νόμου περί ναρκωτικών, ακόμα και οι άνδρες του λιμενικού, του ΔΟΕ και της αστυνομίας μπορούν να χρησιμοποιούν ακόμα και συγκαλυμμένα στοιχεία ταυτότητας και παραποιημένα φορολογικά στοιχεία. Τι έκανα ακριβώς λοιπόν όταν μου ζήτησε την προστασία δια του δημοσιογράφου Τριανταφυλόπουλου? Επικοινώνησα με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης και του ζήτησα να συναντηθεί με τον δημοσιογράφο προκειμένου να δούμε αν κινδυνεύει ή όχι ένας ισοβήτης που καταγγέλει το μεγαλύτερο ψάρι. Και αυτό έπραξα. Και ο ίδιος ο Υπουργός ανέλαβε και έστειλε τον εισαγγελικό λειτουργό ως όφιλε για να πάρει κατάθεση. Γιατί με έχει πάρει τηλέφωνο εκείνο το βράδυ 4 και 5 φορές? Γιατί αργούσε να πάει ο εισαγγελικός λειτουργός γιατί φοβόταν για την οικογένειά του, περιγράφοντας ότι έξω από το σπίτι του είχε υπόπτους οι οποίοι μπορούσαν να τον φάνε όπως τους άλλους 7 ή 8 μάρτυρες οι οποίοι φαγωθήκαν για την υπόθεση του Νουρ. Και επειδή θέλετε και παραδείγματα, εγώ θα σας θυμίσω την υπόθεση του Πρωθυπουργού Σιμίτη, όπου όταν πήγε και τον επισκέφθη ο κύριος Θεόδωρος Αγγελόπουλος στις 30 Ιανουαρίου του 2003, πέμπτη μέρα και ώρα 20:30, του κατήγγειλε τότε, διαβάζω την δήλωση Αγγελόπουλου, στην ένορκη εξέταση μάρτυρα, κατά τη συνάντηση που είχαμε τον Πρωθυπουργό, τον ενημέρωσα για την πρόσφατη συζήτηση που είχαμε με τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο και τις απειλές που δέχτηκε για τη γυναίκα μου και τα παιδιά μας. Ο Πρωθυπουργός είχε ακούσει και τον Γρηγόρη Μιχαλόπουλο και επικεντρώσαμε την προσοχή μας στην ειδική μεταχείριση και αντιμετώπιση του θέματος. Εν συνεχεία, ο Πρωθυπουργός διαβίβασε το σημείωμα του Δημήτρη Αγγελόπουλου, αντίγραφο το οποίο παρέδωσε ο κύριος αμέσως, χαρακτήρισε την υπόθεση ως πολύ σοβαρή και ανέλαβε και το προώθησε ο ίδιος στις αρμόδιες υπηρεσίες. Έχουμε λοιπόν και άλλο παράδειγμα για την υπόθεση 17 Νοέμβρη. Καταθέτω και τα άρθρα 40 και το άρθρο 37 για την υποχρέωση, όπως επίσης και το άρθρο 28 του νόμου περί ναρκωτικών. Πάμε στο πολιτικό τώρα κομμάτι. Βοά η κοινωνία για τις σχέσεις Μαρινάκη με την οικογένεια Μητσοτάκη. Μπορεί να διατηρείτε ό,τι σχέσεις θέλετε. Κοινωνικές είναι στο δικαίωμά σας. Μπορείτε να διατηρείτε τη δική σας ευθύνη και όποιες επιχειρηματικές σχέσεις επιλέγετε. Ένα πράγμα δεν μπορείτε. Όταν όλοι αυτοί, οι όποιοι φίλοι σας ελέγχονται για σοβαρά ποινικά δικήματα, να μπαίνετε μπροστά και να τους παρέχετε ασυλία. Εάν το νόμιμο δεν είναι πάντοτε και ηθικό, το παράνομο είναι τελώς ανήθικο και εγκληματικό. Και αυτό σας αφορά και εσάς και τον κύριο Βορύδη που ήταν δικηγόρος του κυρίου Μαρινάκη και της παρέας. Εάν μάλιστα αναλογιστείτε ότι ο δίθεν κυνηγημένος από εμάς Μαρινάκης έχει γίνει επί των ημερών μας ιδιοκτήτης του ΔΟΛ και εκ μέρους του ΜΕΚΑ, αντιλαμβανόμαστε όλοι μέσα σε αυτή την αίθουσα το ποια ευθύνη έχει ο καθένας και πώς φέρεται αυτή η κυβέρνηση. Ναι, επαναλαμβάνω, τηλεφωνήθηκα μαζί του και προανέφερα και έθεσα το εξής αμήλικτο ερώτημα σε εσάς. Ο κύριος Μαρινάκης μήνυσε εμένα, μήνυσε τον ανακριτή, μήνυσε τον δημοσιογράφο. Τον ισοβήτη που τα απεκάλυπτε όλα αυτά αβίαστα με δική του βούληση στον Τριανταφυλόπουλο, γιατί δεν τον μήνυσε? Ένας αθώος άνθρωπος, ο οποίος ξαφνικά εμπλέκεται σε εμπόριο ηρωίνης 3 τόνων, από αυτόν που θα ξεκίναγε τις μηνύσεις, ή όχι? Ή μήπως φοβήθηκε ένας ισοβήτης να φάει λίγους ακόμα μήνες φυλακή για συκοφαντική δυσφήμιση? Τέλος, οφείλουν οι αρχές να διαβρίσουν και τα 2 επιπλέον εκατομμυρίων που έστειλε ο κ. Μαρινάκης στον ισοβήτη, χωρίς να έχει σχέση μαζί του. Υπάρχει και ένα άλλο μείζον θέμα, το οποίο δεν το γνώριζα και περίληπτε σε γνώση μου όταν διάβασα τις συνεντεύξεις της Ζούγκλα, τις οποίες καταθέτω, όπου λέει ξεκάθαρα και ο Ισοβήτης ότι ο Δεκαμένος δεν με είχε εκβιάσει ποτέ, θα τον είχα μηνύσει αν με εκβίαζε. Αναφέρει λοιπόν ο Ισοβήτης
Ξυζήτησε τον Ταφυλόπουλο για πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος προσπάθησε να τον πείσει να αλλάξει τις κατευθύνσεις του. Ούτε αυτό είναι άξιο της διερεύνησης από τη δικαιοσύνη. Η περιδικαίου συνείδηση είναι υπόθεση μόνο των δικαστών και όχι μόνο του Υπουργού Δικαιοσύνης, αλλά και όλων ημών των πολιτών, κύριοι συνάδελφοι. Και δεν υιοθετούμε αβασάνιστα τα όσα λέγει ένας ιστοβήτης για διακίνηση ηρωίνης. Δεν θα τα διερευνήσουμε όμως. Στο δημοσιογράφο, σε ανύπτωτο χρόνο, δηλώνει ότι εκβιάζεται και ότι κινδυνεύει. Και αν αποκαλυφθούν πρόωρα, πριν δηλαδή αισθανθεί ασφαλή για την οικογένειά του, θα αναγκαστεί να πάρει πίσω όσα έχει αποκαλύψει και στραφεί εναντίον των ανακριτών και δικαστικών αρχών. Και το πράττει μετά από 2 μήνες που έχει προβεί σε αποκαλύψει το δημοσιογράφο. Γνωρίζετε πότε? Την επόμενη ημέρα που ο Τριανταφυλόπουλος, που γνωρίζει όλα αυτά, καταθέτει ως μάρτυρας υπεράσπισής μου μετά από μήνυση του Κουρτάκη και απευθυνόμενος στην εισαγγελία της έδρας, μιλάει για τα 900 κιλά ηρωίνης που λείπουν και που γι' αυτά εμπλέκει τον Μαρινάκη ο Ισοβίτης. Την επόμενη μέρα ο Γιαννουσάκης ανατρέπει όλα όσα έχει αποκαλύψει και στρέφεται κατά του ανακριτή και της εισαγγελέως. Γιατί άραγε? Έτσι θα περάσει και αυτό? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταθέτω και την ερώτηση Σούρλα τότε για τον Κοσκοτά. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Καταθέτω την καταγγελία που ήρθε την ανώνυμη και πήρε εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τις 3 καταθέσεις. Πάρτε να διαβάσετε τα φύλλα εξετάσεως του Γιαννουσάκη, όπως επίσης πάρτε και τα τράνσφερ της εταιρείας τα οποία υπήρχαν. Τα λέω όλα αυτά διότι εδώ πια υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Ότι προσπαθούν να μην εμπλέξουν απλώς ένα πολιτικό κόμμα που εμπλέκεται, και λυπάμαι που είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μια ολόκληρη ομάδα, όπως ακριβώς έκανε ο Κοσκοτάς. Και από διάλογο ο οποίος δημοσιεύθηκε μεταξύ του Κουρτάκη, του εκδότου παραπολιτικών, και του Βρέτζου, του Προέδρου του Ολυμπιακού, για να καταλάβουν και οι Ολυμπιακοί πώς τους βάζουν ασπίδα, λέει μέσα: να μάθουμε ποιοι είναι Ολυμπιακοί, αλλά και με προεκτάσεις που θα τους φέρουμε εκεί δηλαδή που θέλουμε. Να τους ψηλοδιαβρώνουμε πάνω στην ολυμπικοφροσύνη τους, δικαστικούς, εφοριακούς, αστυνομικούς, οικονομικούς ανθρώπους στο μίντια. Βλέπετε ότι στην προσπάθεια να διαφυλάξει τον εαυτό του από την έρευνα της δικαιοσύνης που εσείς του παρέχετε, φτάνει σε σημείο μέχρι να κάνει τον Παναθηναϊκό θυγατρική του Ολυμπιακού. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε.